Χαίρετε φίλοι τηλεθεατές. Και σε μια προηγούμενη εκπομπή μας κάναμε λόγο αρκετό για τη μαγεία. Είπαμε τότε πως η μαγεία είναι δείγμα της πνευματικής καταπτώσεως της εποχής μας. Τα κίνητρά της ξεκινούν από την απιστία, την δυσπιστία ή την ολιγοπιστία μας. Άλλοι την επιδιώκουν για θεραπευτικούς λόγους ή για πρόκληση κακού στους εχθρούς τους και άλλοι για να εξευμενήσουν τα διάφορα πνεύματα. Άλλοι πάλι για να μάθουν το άγνωστο ή το μέλλον τους. Από ανασφάλεια πάντοτε χινούμενοι. Το αποτέλεσμα είναι ουδεμία λύτρωση. Μόνο διάλυση της προσωπικότητος του ανθρώπου. Ιστορικά είδαμε ότι είναι παλαιό φαινόμενο από τις πτώσεως του ανθρώπου. Όσο παρακμάζει το θρησκευτικό συνέστημα του ανθρώπου, τόσο ακμάζει η μαγεία. Ο χριστιανισμός δεν έχει καμία σχέση με τη μαγεία από την οποία απουσιάζει πάντοτε ο Θεός. Επίσης είδαμε τα διάφορα παρακλάδια της που, όπως τα προσέξατε ίσως τότε, είναι πολλά. Σήμερα θα προχωρήσω με την έρευνα, τη μελέτη μας πάνω σε αυτό το θέμα. Η έρευνα αυτή είναι μια προσφορά προς όλους μας της εκπομπής μας Αστέρας Πολύφωτη και παρακαλώ πάρα πολύ με προσοχή να την παρακολουθήσουμε. Θα δούμε η μαγεία σήμερα. Τι γίνεται? Η μαγεία με τις δύο μορφές της, τη λευκή και τη μαύρη, έχει γνωρίσει τρομακτική εξάπλωση στο σημερινό κόσμο. Με το να εκμεταλλεύεται τις αναζητήσεις και τα ψυχολογικά αδιέξοδα του καταναλωτικού ανθρώπου και να υπόσχεται ευτυχία, έχει κατορθώσει να εισχωρήσει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Στο εξωτερικό, όπου η μαγεία έχει αναχθεί σε θρησκεία, υπάρχει διαβολική άνθηση στις πωλήσεις βιβλίων με μαγικά, ξόρκια και διάφορα μαγικά αντικείμενα. Στο Λονδίνο, όπως έγραψε η εφημερίδα Ακρόπολης στις 13 Μαρτίου του 1983, υπάρχει για τους ανέργους ειδικό τελετουργικό ευρέσεως εργασίας με σατανικές επικλήσεις και διαβολικές τελετουργίες. Θα βρουν δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Η σατανολατρία έχει εισχωρήσει και στη μουσική. Διάφορα μουσικά συγκροτήματα σατανιστών στέλνουν στη νεολαία αντιχριστιανικά μηνύματα. Μη σας παραξενεύει αυτό. Στέλνουν στη νεολαία αντιχριστιανικά μηνύματα. Σε ένα τέτοιο μήνυμα αναφέρεται το εξής. Ο παράδεισος ξεψυχάει. Πολεμάτε μαζί με τον σατανά. Ο διάβολος είναι ο κύριος. Το βρήκα στο περιοδικό Κρίνα του Μαΐου του 87. Όχι μόνο στην Αμερική και στην Ευρώπη, αλλά και σε αυτή τη Ρωσία η μαγεία έχει πάρα πολύ πέραση. Από όπου έχει εκδιωχθεί ο Θεός, εγκαθίσταται η σατανολατρία, αγαπητοί μου. Στην πατρίδα μας, για να μην πάμε πολύ μακριά, τα πράγματα σχετικά με τη μαγεία είναι περισσότερο τραγικά από ό,τι νομίζουμε. Σε επίσημες στατιστικές αναφέρονται ότι μόνο στην Αθήνα, πριν λίγο καιρό, δρούσαν πάνω από 2.000 μάγοι. Ότι υπάρχουν σχολές μαγείας που δίδουν διπλώματα και ότι πολλοί Έλληνες ασχολούνται, πολλοί Έλληνες, με τη μαγεία. Η Σολομονική, βιβλίο με σατανικές επικλήσεις, έχει γνωρίσει μεγάλη κυκλοφορία. Τα μέντιουμ και οι παραψυχολόγοι κάνουν χρυσές δουλειές, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία και τα προβλήματα των ανθρώπων. Άνθρωποι με χλιαρή πίστη στην πρόνοια του Θεού, ζώντας μακριά από την Εκκλησία, παρασυρώμενοι από τις ψεύτικες διακηρύξεις των μάγων, αυτοί οι άνθρωποι καταφεύγουν στη μαγεία για να λυτρωθούν από το κακό, λέει, για να απαλλαγούν από την αρρώστια που τυχόν τους βασανίζει ή για να επιτύχουν την ευτυχία και την ευδαιμονία τους. Για τις αγκύρτισες, μάγισσες και οραματίστριες, τι να πει κανείς, αγαπητοί μου. Οι προγνώσεις τους και τα οράματά τους χρειάζονται πολύ αφελείς ανθρώπους για να
τα αποδεχθούν και τέτοιοι αφελείς άνθρωποι δεν λείπουν δυστυχώς από την εποχή μας. Ακόμη οι τσιγκάνες, με το πρόσχημα της αποκαλύψεως του μέλλοντος, γδύνουν ολόκληρα σπίτια μπροστά στα μάτια των ενίκων. Πολλοί μάγοι και μάγισσες, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, απομυζούν τεράστιες περιουσίες, κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Παρά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που κατά καιρούς είδαν το φως τους, είδαν το φως της δημοσιότητος για τη δραστηριότητα των μάγων, ο λαός μας φαίνεται ότι ακόμη και σήμερα επηρεάζεται από τους χρησμούς και τις προβλέψεις τους και καταφεύγει στη δύναμή τους. Στην πατρίδα μας, χώρα της Ορθοδοξίας, ανεμπόδι σταυρούν όλων των ειδών οι μάγοι. Ο αποκρυφισμός και κάθε είδος μαγείας οργιάζουν στην σύγχρονη Ελλάδα. Εγχώριοι και αλλοδαποί, τσαρλατάνοι με σατανικές τελετουργίες και μαγκανίες, παρασύρουν τους αφελείς. Από τις εφημερίδες και τα περιοδικά, ακόμη και από την τηλεόραση, διαφημίζουν την τέχνη τους και καλούν τους προβληματισμένους ανθρώπους να καταφύγουν, λέγει, στις υπεράνθρωπες, σε εισαγωγικά, στις υπεράνθρωπες ικανότητές τους, να επιτύχουν αυτό που αναζητούν και επιθυμούν. Προβάλλουν διπλώματα και βραβεία διεθνών τάχα εταιριών και υπόσχονται αστραπιές και επιτυχημένες λύσεις όλων των προβλημάτων με άκρα εχεμήθεια. Και δυστυχώς δεν είναι λίγοι αυτοί, άντρες και γυναίκες, που πέφτουν θύματα στα δίκτυα της μαγείας. Από επιπελαιότητα στην αρχή και από κακό υπολογισμό των συνεπειών, παρασύρονται χωρίς να το συνειδητοποιούν σε ένα κόσμο περίεργο και σκοτεινό, όπου κυριαρχεί το μίσος, η βία, η απάτη, η δαιμονική πονηρία, ακόμη και το έγκλημα, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο κόσμος της μαγείας είναι σκοτεινός και σατανικός. Όποιος εμπλακεί μέσα σε αυτό, χάνει την καθαρότητα του λογικού του και πολύ συχνά τρελαίνεται ο άνθρωπος. Ποια είναι τα αίτια? Καθώς μελετούμε το φαινόμενο της μαγείας, γεννάται το δικαιολογημένο ερώτημα, μετά από όσα είδαμε μέχρι τώρα και είπαμε, ποια είναι τα αίτια που παρασύρουν τους πολλούς στη μαγεία και στα παρακλάδια τους? Γιατί ο λογικός άνθρωπος καταφεύγει στη μαγεία τόσο εύκολα αλλά και τόσο απερίσκεπτα? Είναι περίεργο ότι ενώ αντιλαμβάνεται τη μορία της μαγείας και την απάτη που κρύβεται πίσω από αυτήν και ενώ βλέπει και ζει τα θλιβερά αποτελέσματα της μαγείας, δεν την αποκηρύσει, δεν την περιφρονεί, δεν την αποφεύγει, αλλά την αναζητά. Καταφεύγει σε αυτήν και γίνεται εκούσιο θύμα πολλών και ποικίλων κακών. Τι λοιπόν οθεί τον άνθρωπο προς τη μαγεία? Ύστερα από προσεκτική έρευνα, όσων είπαμε πριν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι λόγοι είναι πρώτα-πρώτα η άγνοια. Ένα μεγάλο μέρος από τους χριστιανούς καταφεύγουν στα μάγια από παχυλή άγνοια. Αγνοούν την προέλευση, τη μαγεία. Αγνοούν την προέλευση της μαγείας. Αγνοούν το τι γίνεται δια της μαγείας και σε τι σατανικά δίκτυα πλέκονται. Αγνοούν ακόμη και τις ολέθριες συνέπειες της μαγείας. Όταν μάλιστα αυτοί οι σκοτεινοί άνθρωποι που ασκούν τη μαγεία χρησιμοποιούν στο σατανικό τους έργο προσευχές και ιερά αντικείμενα, εικόνες, σταυρούς και άλλα, τότε ακόμη περισσότερο κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτών και διασκεδάζουν τις τυχόν επιφυλάξεις και φόβους που έχουν. Δικαιολογείται όμως μια τέτοια άγνοια, αγαπητοί μου? Τι κάναμε? Ρωτήσαμε? Διαβάσαμε? Ερευνήσαμε για να μάθουμε όπως κάνουν όλοι? Η άγνοια αυτή είναι ένοχος ενώπιον του Θεού, διότι προέρχεται από αδιαφορία,
από έλλειψη ενδιαφέροντος. Δεύτερο, αίτιο άλλο είναι η επιθυμία αναγνωρίσουμε το άγνωστο και το μέλλον. Ενδόμηχα επιθυμεί κάθε άνθρωπος να γνωρίσει τον κόσμο που τον περιβάλλει, να πληροφορηθεί τα μέλλοντα, να εξιχνιάσει τα μυστήρια της ζωής, να πληροφορηθεί οτιδήποτε, τι θα του συμβεί στο μέλλον, αν επιτύχει ό,τι επιδιώχει, αν θα ξεπεράσει τα εμπόδια για την ευτυχία του και τόσα και τόσα άλλα. Θέλει να ελέγχει με τη γνώση του τις σκέψεις, τις προθέσεις και τις πράξεις του συνανθρώπου του για να τις εναρμονίσει πάντοτε με τις δικές του επιθυμίες. Έτσι καταφεύγει στη μαγεία η οποία του υπόσχεται πολλά. Βέβαια, όσα αφορούν το αυτεξούσιο του συνανθρώπου μας, μπορούν οι δαιμονικές δυνάμεις, εφόσον λείπει η χάρη του Θεού, να το υποτάξουν, το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Όσον αφορά τις προβλέψεις και τις αποκαλύψεις, μπορούν να γνωρίζουν μόνο τις φυσικές συνέπειες των όμων. Όπως ένας γιατρός μπορεί να γνωρίζει ποια θα είναι η εξέλιξη μιας αρρώστιας ή όπως ένας μετεωρολόγος μπορεί να προβλέψει για λίγες μέρες την εξέλιξη του καιρού. Μόνον ο Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, γνωρίζει τα μέλλοντα, αγαπητοί μου, και τα απόκρυφα. Οι δαίμονες, σαν πνεύματα ταχύπτερα, μπορούν να γνωρίζουν τα παρόντα, ποτέ όμως τα μέλλοντα. Αυτά εξαρτώνται από την πρόνοια του Θεού, τη λειτουργία του περιβάλλοντος κόσμου και το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ένα τρίτο αίτιο είναι ο πόνος και η αρρώστια. Πολλοί άνθρωποι απελπισμένοι, πονεμένοι από τη δοκιμασία τους που τους βρήκε, απογοητευμένοι από την επιστήμη, καταφεύγουν στη μαγεία με την ελπίδα ότι θα θεραπευθούν. Άλλοι πάλι εξαντλούν πρώτα όλα τα αγιαστικά και στο τέλος καταφεύγουν σε κάποιο μάγο ή μάγισσα που τους υπόσχεται ταχεία και αποτελεσματική θεραπεία. Παραδίδονται ολοκληρωτικά στην εξουσία του διαβόλου και καταδικάζονται έτσι με τη θέλησή τους στον αιώνιο θάνατο. Δεν έχουν υπομονή. Δεν εμπιστεύονται τη ζωή τους στα χέρια και στην πρόνοια του Θεού. Ο πόνος τους οδηγεί στην απιστία και στην άρνηση του Θεού. Τους ανθρώπους αυτούς τους βλέπουμε πάντοτε, φίλοι μου, με συμπάθεια. Συμμεριζόμαστε τον πόνο τους. Δεν μπορούμε όμως να μην τους πούμε ότι παραδίδουν έτσι την ψυχή τους στην εξουσία του σατανά. Μπορεί βέβαια εκείνος προσωρινά να αναστείλει κάποια δοκιμασία. Ρίχνει μικρό δόλωμα για να πιάσει μεγάλο ψάρι. Δίδει λίγα για να κερδίσει πολλά. Ποτέ δεν χαίρει για την υγεία και τη χαρά μας ο προαιώνιος εχθρός, ο οποίος είναι ο φορέας και εισηγητής του κακού στον κόσμο. Μας παραπλανά για να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας και ύστερα να μας περάσει τα δεσμά της υποταγής. Ένα άλλο θέμα που αποτελεί αίτιο της μαγείας είναι η επιθυμία που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι να επικοινωνήσουν με προσφυλή άτομα τα οποία έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο, να επικοινωνήσουν με τους νεκρούς. Έντονη είναι η επιθυμία όσων έχασαν προσφυλή πρόσωπα να επικοινωνήσουν μαζί τους, με τη γυναίκα τους, με τα παιδιά τους, με τους γονείς τους, με φιλικά τους πρόσωπα και να ακούσουν τη φωνή τους, να μάθουν για την εκεί κατάστασή τους. Η μαγεία υπόσχεται επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο, με τον πνευματισμό και την νεκρομαντία. Νομίζει κανείς ότι ακούει φωνές των αγαπημένων του. Στην πραγματικότητα όμως είναι φωνές πονηρών πνευμάτων που υποκρίνονται τη φωνή του νεκρού. Ένα άλλο θέμα που αποτελεί αίτιον είναι η περιέργεια. Και ο Αριστοτέλης λέγει ότι φύση ωρέγεται ο άνθρωπος του ιδένε. Πολλά ακούγονται και λέγονται για τη μαγεία. Όσοι λοιπόν αγαπούν τις περιπέτειες και θέλγονται από το μυστηριώδες, εισέρχονται στους χώρους της και δοκιμάζουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής.
Ο αποκρυφισμός, οι περίεργες τελετουργικές πράξεις, η τεχνική των επικλήσεων, οι συμβολισμοί και όσα γίνονται στις κλειστές σατανικές συνάξεις ερεθίζουν τους περίεργους, οι οποίοι υποτάσσουν τους φόβους τους στην ασυγκράτητη περιέργεια και ανοίγουν την πόρτα του μαγικού άντρου. Το λυπηρό είναι ότι καρπός της περιέργειάς τους είναι η δημιουργία πολλών εσωτερικών συγκρούσεων και ψυχονευρωτικών καταστάσεων. Ένα άλλο αίτιο είναι που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους πάρα πολύ μίσος και έχουν μανία εκδικήσεως. Τότε φτάνουμε στη μαύρη μαγεία. Το σατανικό πάθος της εκδικήσεως βρίσκει ικανοποίηση μόνο στους χώρους του σατανά. Για να εκδικηθούν τους εχθρούς τους, καταφεύγουν στη μαγεία και πληρώνουν μάλιστα υπέρογκα ποσά, προκειμένου να δουν τον άνθρωπο που μισούν να υποφέρει. Είναι εκείνοι που κάνουν μάγια για να αρρωστήσουν τον εχθρό τους, για να διαλύσουν ένα ανεπιθύμητο γάμο, για να εξοντώσουν εκείνο που μισούν, και επιτυχάνουν το σκοπό τους μόνο όταν το μισούμενο πρόσωπο δεν ζει τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι άνθρωπος πιστός της Εκκλησίας, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Διαφορετικά, τα μάγια αποδεικνύονται ανίσχυρα μπροστά στη δύναμη του Χριστού και της Εκκλησίας. Ένα άλλο αίτιο είναι η ανασφάλεια και το άγχος που σήμερα ιδίως, αγαπητοί μου, έχει κατακυρεύσει όλους μας. Το παιχνίδι του διαβόλου συνίσταται και στο παρακάτω σημείο. Υπόσχεται στον κουρασμένο άνθρωπο της αγχώδους εποχής μας, της αγχώδους κοινωνίας μας, τι υπόσχεται? Ανακούφιση, λύτρωση και σωτηρία. Το παιχνίδι του διαβόλου τι υπόσχεται αυτά? Όσοι ψάχνουν να γεμίσουν το υπαρξιακό τους κενό, παγιδεύονται στα δίκτυα της μαγείας από τις υποκριτικές υποσχέσεις των μάγων, οι οποίοι τους επιφέρουν πλήρη σύγχυση και τους καθιστούν άβουλα όντα, χωρίς κρίση, χωρίς θέληση, χωρίς πρωτοβουλία. Αν είναι δυνατόν ποτέ να θεωρηθεί λύτρωση, η πνευματική νάρκωση και η ψυχοσωματική αποβλάκωση. Αλλά ένας άλλος βασικός λόγος, αγαπητοί μου, που καταφεύγουν πολλοί στη μαγεία, είναι, ξέρετε, η απομάκρυση από τη ζωή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η κυριότερη αιτία που σπρώχνει τον άνθρωπο στον κόσμο της μαγείας. Εκείνος που ζει μακριά από τον Χριστό και δεν έχει μυστηριακή ζωή, είναι ευάλωτος στις δελεαστικές υποσχέσεις του διαβόλου. Η καρδιά που δεν πληρούται από την παρουσία του Χριστού εύκολα γίνεται χώρος δαιμονικής κυριαρχίας. Γι' αυτό σε περιόδους ηθικής κρίσεως το φαινόμενο της μαγείας και του αποκρυφισμού παρουσιάζεται, αγαπητοί μου, οξύτερο. Οι σύγχρονοί μας στη λατρεία του σατανά νομίζουν ότι βρίσκουν το υποκατάστατο της πίστης τους. Και όλα αυτά σε μια εποχή που καυχάται για την επιστήμη της, τις εφευρέσεις και τις πολλαπλές γνώσεις της. Η μαγεία συμβαδίζει με την αποστασία. Είναι καρπός πικρός της αποστασίας του ανθρώπου. Και επειδή η εποχή μας είναι εποχή αποστασίας, γι' αυτό και έχουμε έξαρση επικίνδυνης μαγείας. Και ο Άγιος Νικόδημος λέγει ότι η αιτία που έπεσαν όλοι οι χριστιανοί στα έργα του διαβόλου και μάλιστα στις διάφορες μαγείες είναι ότι δεν μελετούν και δεν θυμούνται τις πρώτες εκείνες υποσχέσεις και συμφωνίες που έδωσαν στον Χριστό όταν βαπτίστηκαν, ότι δηλαδή αποτάσσονται τον Χριστό και συντάσσονται οριστικά με τον Χριστό. Η καταφυγή και η ενασχόληση του ανθρώπου με τη μαγεία, ο άνθρωπος εκφύσεως υφίσταται αυτό το θλιβερό κατάντημα. Η καταφυγή και η ενασχόληση του ανθρώπου με τη μαγεία είναι ένα θλιβερό υποκατάστατο της αληθινής πίστεως. Ο άνθρωπος εκφύσεως είναι θρησκευτική ύπαρξη. Το θρησκευτικό συνέστημα είναι έμφυτο στον άνθρωπο.
Η πίστη στο Θεό είναι πρωταρχικό στοιχείο της υπάρξεώς του. Στην πίστη βρίσκει ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, την ολοκλήρωσή του. Όταν όμως αυτή η πίστη κλονιστεί ή χαθεί, τότε χάνει τον προσανατολισμό του. Ζητάει τότε υποκατάστατα, τότε πιστεύει σε δυσιδαιμονίες, σε προλήψεις, σε μάγια, σε ανοησίες που τον εξευτελίζουν και τον καταστρέφουν. Δηλαδή, έχουμε μία πλήρη διαστροφή. Δεν πιστεύει ο σύγχρονος άνθρωπος στην αλήθεια. Πιστεύει όμως εύκολα στην πλάνη και στην απάτη. Δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό, πιστεύει πλέον στα μάγια. Ένα άλλο κίνητρο, αγαπητοί μου, για τη μαγεία είναι η τάση που έχουν πολλοί να απαλλαγούν από θλίψεις που τους κυριεύουν. Η πορεία του κάθε ανθρώπου στην παρούσα ζωή είναι μια πορεία μέσα από την κοιλάδα του κλαθμόνος, όπως λέγει ο Ψαλμωδός. Οι δυσκολίες, οι θλίψεις, ο πόνος, τα δάκρυα, οι αναστεναγμοί, οι αρρώστιες, τα προβλήματα, τα βάσανα, ο θάνατος και τόσα και τόσα άλλα είναι, θα λέγαμε, το καθημερινό μας ψωμί, το περιεχόμενο της ζωής μας. Υπάρχουν ευτυχώς πολλοί χριστιανοί συνεπείς, προσγειωμένοι στην πραγματικότητα που όλα αυτά τα δυσάρεστα της ζωής τους τα αντιμετωπίζουν κατά Θεόν, με πίστη, με υπομονή, με υπακοή, με ελπίδα, με προσέγγιση στο θέλημα του Κυρίου. Τα ξεπερνούν, ωφελούνται ψυχικά και δοξάζουν το Θεό. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, οι απροσγείωτοι, οι ανυπόμονοι, οι ολιγόψυχοι, οι δειλοί, οι ολιγόψυχοι που θέλουν να πετάξουν το σταυρό τους, που αγανακτούν, που βαρυγκομούν, που απογοητεύονται με το παραμικρό. Και έτσι παίρνουν απερίσκεπτα το δρόμο για τη λεγόμενη λευκή μαγεία, να απαλλαγούν δίθε από τη δυσκολία τους, το πρόβλημά τους, τις δοκιμασίες τους. Έτσι, στο ένα κακό που τους έχει βρει, προσθέτουν άλλο κακό, βαρύτερο και οδυνηρότερο, και καθιστούν τόσο ένοχο τον εαυτό τους. Πώς κατόπιν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν την προστασία και την ευλογία του Θεού? Και αφού είδαμε τα διάφορα αίτια της μαγείας, θα δούμε τώρα εν συντομία, αγαπητοί μου, τις συνέπειες, τα αποτελέσματα της μαγείας. Η μαγεία δεν αποτελεί απλώς ένα μελανό φαινόμενο της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως. Συνοδεύεται δυστυχώς και από συνέπειες και αποτελέσματα. Αποτελέσματα οδυνηρά που επιδρούν δυσμενώς στην προσωπικότητα του ανθρώπου, την ομαλή εξέλιξή του και τέλος σε αυτή τη λύτρωση και τη σωτηρία του. Η μαγεία, όπως είπαμε και πριν κατ' επανάληψη, είναι δουλεία. Η πιο φρικτή και εξευτελιστική για τον λογικό άνθρωπο, τον πλασμένο κατ' εικόνα Θεού και προορισμένο για τη δόξα. Πρώτα-πρώτα είναι η οικονομική καταστροφή, μία συνέπεια της μαγείας. Η πρώτη συνέπεια της μαγείας είναι η οικονομική αφέμαξη και πολλές φορές η οικονομική καταστροφή πολλών από όσους συχνάζουν στα κέντρα των μάγων. Η μαγεία για όσους την ασκούν είναι προσοδοφόρο επάγγελμα. Είναι το πιο εύκολο και ασφαλές μέσο πλουτισμού, με το οποίο τα όργανα του σατανά εκμεταλλεύονται μερικές φορές αγρίως την αφέλεια και την ηλιθιότητα των ανθρώπων που πηγαίνουν σε αυτούς. Πόσοι άνθρωποι και προπαντός γυναίκες δεν καταστρέφονται οικονομικώς? Σχεδόν κάθε μέρα διαβάζουμε στις εφημερίδες παρόμοια περιστατικά. Περιουσίες ολόκληρες φαγώθηκαν από τις μάγισσες, τις καφετζούδες και τις γύφτισσες, με απατηλές υποσχέσεις ότι θα τους λύσουν τα προβλήματά τους. Δεν τους φτάνει το πρόβλημα που έχουν, χάνουν και τα λεφτά τους. Έτσι γίνονται φτωχότεροι και στα χρήματα και στην ψυχή, αλλά πιο πολύ φτωχότεροι στο μυαλό. Άλλη συνέπεια είναι η καταστροφή της υγείας. Όσοι ασχολούνται με τη μαγεία
τα μέντιουμ και άλλα καταστρέφουν και τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. Κυριολεκτικά συγκλονίζεται ο ψυχικός και συναισθηματικός του κόσμος. Παθαίνουν συχνούς νευρικούς κλονισμούς, επιληψίες και καταντούν σε παρακρούσεις και τρέλα. Εύκολα καταλήγουν ή στα ψυχιατρία ή στην ανηθικότητα ή στο έγκλημα ή στον πρόωρο θάνατο. Αλλά και οι πελάτες της μαγείας επηρεάζονται αφάνταστα στην ψυχοσωματική τους υγεία. Συνέχεια βρίσκονται σε μια συνεχή κατάσταση φόβου και αγωνίας. Οι άνθρωποι αυτοί χάνουν το αίσθημα της ασφαλείας. Ζούνε σε ατμόσφαιρα τρόμου, ανησυχίας και προπαντός εκνευρισμού. Η ζωή τους έτσι γίνεται προβληματική. Η υγεία τους επηρεάζεται. Μόνοι τους καθιστούν τον εαυτό τους δυστυχή, χωρίς λόγο. Γενικά θα λέγαμε ότι η μαγεία επιδρά αρνητικά εις την πορεία της, την εξέλιξη και την πρόοδο του ανθρώπου. Είναι μια καταλυτική δύναμη που παραλύει τη δύναμη του ανθρώπου, αχρηστεύει τις ικανότητές του και τον καθυλώνει στην κατάσταση του μαρασμού. Τον βάζει στο περιθώριο της ζωής. Του κόβει τον ενθουσιασμό, την αισιοδοξία, το αγωνιστικό φρόνημα που πρέπει να έχει μέσα του, τα φτερά της ψυχής. Όλα τα αντιμετωπίζει μετά ο άνθρωπος μυρολατρικά, στο τέλος τα βάζει με όλους και με όλα, με την τύχη του και με τον ίδιο το Θεό. Επιπλέον, η απασχόληση και η καταφυγή του λογικού ανθρώπου στα μέσα της μαγείας εξευτελίζει άλλη τώρα φθορά. Εξευτελίζει αφάνταστα την προσωπικότητά του. Μόνος του, με τη θέλησή του, ρίχνει πολύ χαμηλά τον εαυτό του, καθώς μπλέκεται στα δίκτυα της μαγείας. Πιστεύει μορολογίες και προβαίνει σε εκδηλώσεις που ξεπερνούν την ανοησία και φτάνουν στην ηλιθιότητα. Είναι πραγματικά να γελάει κανείς, αλλά και να θρηνεί συγχρόνως για τα όσα λέγονται και ακούγονται και γίνονται με τα μέσα και τις μεθόδους της μαγείας. Προετών κάποιος ακαδημαϊκός έγραφε: «Είναι αφάνταστα τι βλέπει κανείς και τι ακούει σε αυτά τα μαντεία. Είδα Κύριο πολύ καθώς πρέπει να θέλει να μάθει από το φλιτζάνι ενός από αυτά τα γίνεα αν θα γίνει», λέει, «πόλεμος». Θα του πει η γυναίκα με το φλιτζάνι το καφέ, «αν θα γίνει πόλεμος». Και τα παιδιά βέβαια έχουν το ακαταλόγιστο. Εμείς όμως οι όριμοι στην ηλικία αλλά ανώριμοι στο μυαλό, πόσο χαμηλά πέφτουμε. Την πίστη προς το σωτήρα Χριστό και την υπακοή και συμμόρφωση προς το Ευαγγέλιο του, οι άνθρωποι τη θεωρούν αναχρονισμό και σκοταδισμό και την ηρωνεύονται. Στα μάγια όμως και στις δυσιδαιμονίες και προλήψεις πιστεύουν και συμμορφώνονται. Και μάλιστα ακούγεται ότι και πολλοί πολιτικοί πάνε σε μάγους και μάγισσες για να τους πούνε πώς θα πάει η πολιτική σταδιοδρομία τους. Εκτός από τα διάφορα πάθη που δημιουργεί η μαγεία, εκτός από τα διάφορα όργια και εγκλήματα που γίνονται διαμέσου της μαγείας, αγαπητοί μου, θα αναφέρομαι και τη διχόνοια, την εχθρότητα και την εκδίκηση που δημιουργεί μεταξύ των ανθρώπων. Υπάρχουν οικογένειες που τα μέλη τους αλληλοτρώγονται, διότι υπάρχει υποψία ότι ο ένας κάνει μάγια στον άλλο. Είναι δηλαδή το μήλον της έρηδος η μαγεία. Αυτό συμβαίνει και μεταξύ συγγενών, μεταξύ γνωστών και μεταξύ γειτόνων. Και μεταξύ τους δημιουργείται ψυχρότητα, κακία, μίσος, αντιπάθεια, εκδίκηση και άλλα. Έτσι δίδουν τόπο στον πονηρό να εισέρχεται μεταξύ τους και να επιτυχάνει το σκοπό του και να έχουν αυτοί τα παραπάνω ολέθρια αποτελέσματα. Αλλά το κυριότερο είναι η απομάκρυσή μας από το Θεό. Και η σοβαρότερη συνέπεια της μαγείας είναι ότι αυτοί που καταφεύγουν σε αυτή, όπως ξαναείπαμε, απομακρύνονται από το Θεό και οδηγούνται στην απώλεια. Η καταφυγή στη μαγεία αποτελεί βαρύτατο θανάσιμο αμάρτημα.
είναι άρνηση και ασυγχρόνως προσβολή του Θεού της αγάπης, χάνει τη σωτηρία του το άτομο αυτό και οδηγείται τελικά στην απώλεια. Μόνο μια μακροχρόνια και συστηματική μετάνοια και συντριβή με ταπείνωση μπορεί να τον εξηλαιώσει. Ο Θεός, ο οποίος είναι τόσο συμπαθής και επιηγής σε άλλες αμαρτίες μας, στο θέμα αυτό νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρός. Αλλά το θέμα της μαγείας δεν το εξαντλήσαμε και σήμερα. Θα επιχειρήσουμε και μία ακόμη εκπομπή για να δούμε εντελώς σφαιρικά το όλο θέμα της μαγείας. Προς το παρόν, χαίρετε.